Πάνω από 2 δις εισέρευσαν στην ελληνική αγορά το τελευταίο τρίμηνο του 2022 από τις επισκέψεις τουριστών στη χώρα. Ακούστε. Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνουν πρώτον την ολική επανεκκίνηση του τουρισμού και δεύτερον την επέκταση της τουριστικής περίοδου, σημείωσε και ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα αυτό έρχεται έπειτα από σκληρή δουλειά και με κλειστές τις αγορές της Ρωσίας, της Κίνας και της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι μήνες Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, είπε ο Υπουργός, φέρνουν στην ελληνική οικονομία 2,071 δισευρώ, ενώ για το 2023 η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού δηλώνει αισιόδοξη για 2 λόγους. Οι προκρατήσεις είναι ήδη 20% πάνω, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία Ιανουαρίου της ηγεσίας πολιτικής αεροπορίας, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας καταγράφηκε αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά συν 3,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2019, και λέει ο κύριος Κικίλιας, επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο η στρατηγική για τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Εγώ θα καλημερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ερεθύμνου, για να μην σας βάλω και να τσακωθείτε, έτσι. Κύριε Μπυρλυράκη, καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Συμφωνείτε με αυτά τα οποία λέει ο Υπουργός? Υπουργός είναι, μπορώ να διαφωνήσω? Συμφωνώ σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με αυτά που λέει ο Υπουργός. Ναι. Για την εξέλιξη της χρονιάς θα σας πω ότι είμαστε βρισκόμαστε περίπου στη μέση της περίοδου προκρατήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή κλασικά ο Γενάρης, Φλεβάρης και Μάρτης είναι η σημαντικότερη περίοδος προκρατήσεων για την κάθε χρονιά και είναι ο καλός ή ο κακός άγγελος για την επόμενη περίοδο. Mm-hmm. Φέτο είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε σε πολύ καλή ροή κρατήσεων. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε περίπου 1,5 μήνα μπροστά σε σχέση με την τελευταία καλή τριετία, δηλαδή 17, 18 και 19, υγιή τριετία. Η ροή από όλες τις πόλεις, από όλες τις χώρες της κλασικής πελατείας μας για την Κρήτη και για την Ελλάδα είναι καλή, από όλες τις ανεξαίρετες από όλες τις χώρες. Κύριε Μπυρλυράκη, μισό λεπτό να διευκρινίσω κάτι. Ναι. Δεν μιλάτε για προκρατήσεις, μιλάτε για κρατήσεις. Είναι οι κρατήσεις, απλά τώρα είναι η περίοδος προκρατήσεων, γιατί είναι αρκετά πριν από την έναρξη της σεζόν. Mm-hmm. Γι' αυτό ονομάζεται και περίοδος προκρατήσεων αυτή. Mm-hmm. Είναι κανονικές κρατήσεις, όμως οι κρατήσεις που, αν δεν αλλάξει κάτι, θα υλοποιηθούν μέσα στην σεζόν που έρχεται. Mm-hmm. Ξέρετε, πάντως υπήρχε μια αγωνία ότι, ξέρετε, εξαιτίας του κόστους και εξαιτίας της ενέργειας των όσων εν πάση περιπτώσει έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως με την ενεργειακή κρίση, ότι ενδεχόμενα κάτι της, τέλος πάντων, να μην κούμπωνε και πάρα πολύ καλά, γιατί σου λέει ο άλλος αυξάνονται και οι τιμές στα πακέτα, έτσι όπως κλείνονται από το εξωτερικό εξαιτίας, σαφέστατα, όπως είπαμε, της κρίσης, και ενδεχόμενα αυτό, επειδή όλη η Ευρώπη βρίσκεται σε αναβρασμό και σε οικονομικές δυσκολίες, να μην έχουμε τα αναμενόμενα. Αλλά από ό,τι λέει και ο κύριος Κικίλιας, από ό,τι λέτε και εσείς, από ό,τι διαφαίνεται, είναι καλά τα δεδομένα. Συμφωνώ, κύριε Δουλγεράκη. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια περίοδος αγωνίας από το φθινόπωρο έως τα Χριστούγεννα, γιατί η συζήτηση ήταν πάρα πολύ έντονη σχετικά με αυτό που είπατε, ότι δηλαδή όλες οι ανατιμήσεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου και του ενεργειακού, θα επηρέαζαν τον προϋπολογισμό του μέσου πελάτη μας, του ευρωπαίου μέσου πελάτη μας, και θα υπήρξε μια αναστολή ενδεχομένως ή ένα συγκράτημα των κρατήσεων για την περίοδο που τρέχει. Όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, δηλαδή ο κόσμος, τελικά η ανάγκη του κόσμου για διακοπές μπαίνει πρώτη, αναπροσαρμόζει ενδεχομένως τον προϋπολογισμό του, ίσως ο πελάτης του πεντάστερου θα πάει στο τετράστερο ή θα μείνει λιγότερες μέρες αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κρήτη κεφαλοποιεί το καλό όνομα που έχει και την καλή φήμη που έχει στην ευρωπαϊκή αγορά, οπότε και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα.
Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Νομίζω να παίρνουμε θετικά μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική κίνηση. Βέβαια τώρα εσείς εκεί στο Ρέθυμνο ήδη πάτε καλά, γιατί από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω, το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι δίνει και μια γερή ένεση, ητονοτική ένεση στην οικονομία, έτσι. Είναι έτσι όπως το λέτε, και να σας πω έτσι κάτι που σκεφτόμουν πριν από λίγο, είναι ότι γενικά τις τελευταίες, από την προηγούμενη εβδομάδα αλλά ιδιαίτερα αυτή τη εβδομάδα, υπάρχει ένας μεγάλος αναβρασμός στην πόλη, η πόλη μεταμορφώνεται και είναι κάτι που μας είχε λείψει πραγματικά. Δηλαδή αυτά τα τρία τελευταία χρόνια που δεν είχαμε καρναβάλι και που δεν είχαμε όλη αυτή την προετοιμασία, ήταν μια νεκρή περίοδος που αναπολούσαμε τα παλιά. Τώρα που μιλάμε, όλη η πόλη είναι σε αναβρασμό και ετοιμάζεται για το καρναβάλι και παντού βλέπεις αλλαγές και προετοιμασίες. Όντως είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και κάποια στιγμή εμείς οι ξενοδόχοι λέμε ότι θα θέλαμε να το συνδέσουμε με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Mm-hmm. Θα ήταν ιδεατό αυτό αν μπορούσαμε να ξεκινάμε από αυτή τη βδομάδα την τουριστική σεζόν να ανοίγανε τα ξενοδοχεία. Αρκετά από τα καταστήματα, υπόλοιπα καταστήματα εμπορικά ή καταστήματα σύντησης, το έχουν υλοποιήσει αυτό, ξεκινάνε τώρα δηλαδή και δεν διακόπτουν τη λειτουργία τους μετά για να προχωρήσουν. Το παλεύουν εκεί, αλλά θα ήταν ιδεατό για όλους μας να είναι αυτή η έναρξη της τουριστικής σεζόν. Μα από τη στιγμή που ο κύριος Κικίλιας, και το ακούσατε να το αναφέρω, μιλά ότι υπάρχει στρατηγική ή μπορεί να υπάρξει στρατηγική, λέω εγώ, για τουρισμό 365 μέρες το χρόνο, φαίνεται να είναι όχι απλά ιδεατό, να είναι εφικτό. Δεν ξέρω βέβαια ποια θα είναι η δυνατότητα που θα σας δώσει για να το πάτε και εσείς έτσι, κύριε Μπυρλυράκη. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα όνειρο και μια ευχή και ένα στόχος ουσιαστικά αυτός. Αν όχι 365 μέρες, ενδεχομένως κάτι παραπάνω από 7-8 μήνες που είναι τώρα η κλασική τουριστική περίοδος. Όσο περισσότερο μπορέσουμε να πάρουμε από τη χειμερινή περίοδο, θα είναι κέρδος μας για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, τις τουριστικές περιοχές της Ελλάδος, και θα περιμένουμε να δούμε τις δυνατότητες, όπως είπατε, που θα μας δώσει για να υλοποιηθεί όλο αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζουμε αυτή να είναι η σημαντικότερη και να υλοποιηθεί. Μακάρι και το εύχομαι. Από τη στιγμή που έχουν γίνει οι συζητήσεις, αυτό είναι κάτι που είναι καλό. Βεβαιότητα είναι ένα θέμα το οποίο για τουρισμό 365 μέρες το χρόνο, αφού είσαστε στο χώρο του τουρισμού, ότι το συζητάμε κάτι χρόνια. Εγώ ήμουν 9 και γέρασα και το συζητάμε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ένωσης Ξενοδόχων του Ρεθύμνου. Αλλά εντάξει, ας το πούμε για κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ας το πούμε και να έτσι. Να πούμε ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό ο κύριος Κίγιας από την πρώτη του επίσκεψη σαν υπουργός τουρισμού. Το πρώτο θέμα που ανέβασε ότι ήταν αυτό. Το έχει πιστέψει και το δουλεύει, η αλήθεια. Τώρα, αν θα του βγει, ίσως δεν ξέρατε μόνο από αυτόν, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι σαν υπουργός του τουρισμού, ξαναλέω, είναι το πρώτο θέμα που έχει βάλει μπροστά του και το δουλεύει. Μα αυτό είναι το ευχάριστο. Αλλά κάθε περιοχή, και αυτό είναι το δεδομένο, και αυτό θα έπρεπε να κάνει, και αυτό είναι το αυτονόητο. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της τα δεδομένα. Πλέον το δικό της, έτσι. Ακριβώς. Έχει το δικό της το στίγμα, τη δική της την οικονομία, το δικό της το μικροκλίμα, τις δικές της τις ιδιαιτερότητες, αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει, τα δικά της τα προϊόντα. Όλοι μαζί είναι μεν, αλλά και κάθε περιοχή είναι μια μεμονωμένη μονάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι, κύριε Δουλειάκη, έτσι πώς το λέτε. Από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Και ό,τι καλύτερο θα ήταν, μακάρι να μπορούσε αυτό να γίνει έτσι όπως το λέτε, δηλαδή το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι κάθε χρόνο να ανοίγει την τουριστική περίοδο. Μα ούτως ή άλλως, και να μην μιλάμε για λίγα καταστήματα που θα το παλέψουν και θα ανοίξουν και θα μείνουν ανοιχτά. Φαντάζομαι αναφέρεστε σε εμπορικά καταστήματα ή εστίαση, αλλά να πηγαίναμε και σε ξενοδοχεία. Δεν κάνει να ξεχνάμε ότι το Πάσχα είναι πάντα κοντά, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Έτσι. Ουσιαστικά ο νεκρός μήνας είναι ο Μάρτιος, γιατί η σεζόν σε εμάς δείχνει να ξεκινάει τέλος Μαρτίου. Ναι. Ήδη δηλαδή τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν κρατήσεις από την τελευταία εβδομάδα του Μάρτη. Όχι τα περισσότερα, αρκετά ξενοδοχεία να πω για να είμαι πιο ακριβής.
Και αρκετές όμως μεγάλες μονάδες δείχνουν να ανοίγουν, δηλώνουν ότι ανοίγουν 1η Απριλίου. Οπότε η νεκρή περίοδος ανάμεσα στο καρναβάλι και τις απόκριες, τέλος πάντων, και το άνοιγμα της σεζόν είναι ένας μήνας που αξίζει να τον παλέψουμε για να υπάρχει μια συνέχεια από το Φλεβάρι. Ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες, κύριε Μπυρλυράκη. Καλημέρα σας από τον 984. Γεια σας, να είστε καλά και σας καλούμε να περάσετε καλά μαζί μας στο καρναβάλι του Ρεθύμιου. Μα όλοι οι δρόμοι στο Ρεθυμιώτικο καρναβάλι οδηγούν, δεν το συζητούμε αυτό. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.